Η Ρόδος, για παράδειγμα, πού κάνει προπόνηση? Δεν υπάρχει γήπεδο για τη Ρόδο. Δεν υπάρχει γήπεδο για το Διαγόρα. Υπάρχει ένα γήπεδο, ένα βοηθητικό, το οποίο ήταν κάποια στιγμή απασχολούσε μόνο το Στίβο. Έφυγε ο Στίβος μέσα από το γήπεδο, πήγε σε ένα άλλο στάδιο. Θεωρήσαμε σωστό να μπούμε εμείς οι δύο ομάδες της πόλης να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ μικρές οι διαστάσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη δουλειά μας. Είναι πολύ άσχημο ο αγωνιστικός χώρος. Φωνάζουν όλοι οι προπονητές όσοι έχουν έρθει και στην Ρόδο και στο Διαγόρα, ότι αυτά τα θέλω τα δικά σας, όταν θέλει η ομάδα, όταν θέλουν οι ομάδες οι παράγοντες να κάνουν πλανητισμό, πόσο θα έχουν απόδοση οι ποδοσφαιριστές και βελτίωση σε ένα γήπεδο το οποίο δεν υπάρχει. Το γήπεδο του Γκολφ στο Αφάντο. Βγάζουν μυϊκούς τραυματισμούς οι ποδοσφαιριστές. Δεν έχουμε την απαραίτητη άδεια ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γήπεδο, αν θέλεις ένα χώρο, ο οποίος δεν είναι αγωνιστικός, δεν είναι ποδοσφαιρικός. Παλαιότερα το είχαν δώσει και για τις δύο ομάδες για προετοιμασία. Θεωρώ λοιπόν ότι τόσο η Ρόδος και ο Διαγόρας ταλανίζεται από αυτές τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι το πρώτο μέλημα που θα πρέπει να προσέξουν οι διοικήσεις. Ξοδεύονται τόσα πολλά χρήματα και δυστυχώς δεν βγαίνει ένα budget το οποίο θα, μέσα από το Δήμο, μέσα από μια συνεργασία με το Δήμο, μέσα από μια εισφορά του Δήμου ή μέσα από μια εισφορά ανθρώπων, οι οποίοι θα επενδύσουν για να μπορέσει να υπάρχει μια βελτίωση για τις ομάδες. Η Ρόδος έχει για σήμα το ΕΛΑΦ, που είναι ένα σήμα κατευθέν για το νησί της Ρόδου. Τα ελάφια έχουν αφαιθεί ελεύθερα να τρέξουν στον καλπασμό τους φέτος ή έχετε προβλήματα που μπορεί να σας βάζουν σε δυσκολίες? Τα ελάφια τα πυροβολούν. Είναι και εποχή του κυνηγιού τώρα. Δυστυχώς τα ελάφια τα κυνηγούν και τα κυνηγούν για δικοί τους άνθρωποι, δηλαδή μέσα από το νησί. Θεωρούν καλό ή κακό ότι αφού ασχολούμαι με το ελάφι, είτε σαν φιλάθλος είτε σαν παράγοντας, να μπορέσω λοιπόν κάποια στιγμή να βρω την αδύνατη στιγμή ώστε να κατηγορήσω. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί αν δεν υπάρχει αγάπη για την ομάδα και αγάπη να είναι συγκεκριμένη και να είναι ομοιογενής αγάπη, πόσο λοιπόν ένα αγωνιστικό τμήμα θα μπορέσει να δώσει αυτό που περιμένουν όλοι? Ενώ με αυτό υπάρχει τώρα τελευταία μια εξέλιξη η οποία είναι αρνητική για την ομάδα. Η ομάδα είναι μέσω στόχο της, η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό. Είμαστε στην 12η αγωνιστική και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχει διοίκηση η ομάδα αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ και 1,5 μήνα εντελώς μόνοι. Προσπαθούμε με τους ποδοσφαιριστές να δώσουμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να προστατέψουμε αυτό το σήμα που είπατε κι εσείς. Γιατί το εκπροσωπούμε, γιατί το τιμάμε, γιατί το εδρώνουμε. Γιατί είμαστε επαγγελματίες και πάνω απ' όλα θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά και το όνομα της Ρόδου και αν θέλετε μέσα από αυτό το κίνητρο να μπορέσουμε να κερδίσουμε την αναγνώριση και εμείς από τις υπόλοιπες ομάδες και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το μήνυμα είναι όμως πολύ αρνητικό, γιατί αν δεν βρεθεί σύντομα λύση, κάποια στιγμή αυτή η αντοχή θα αρχίσει να εξαλείφεται και θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Και κάτι τελευταίο, με αγωνιστικά κριτήρια και εφόσον λυθούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ομάδα σας, έχει τις δυνατότητες να μείνει μέχρι το τέλος σε ρόλο πρωταγωνιστικό? Ναι, έχει, γιατί υπάρχει προσωπικότητα στην ομάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στη Super League και στη Β' Εθνική και στη Γ' και εκτός αυτού έχουν διαμορφώσει μια τέτοια προσωπικότητα, όπως είπαμε και στην αρχή, πολύ δυνατή. Αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει ένας κοινός σκοπός και στόχος, ότι μέσα από το στόχο που θέσαμε το καλοκαίρι, ότι πρέπει όλοι να κάνουμε θυσίες και ότι όλοι πρέπει να βάλουμε το συμφέρον της ομάδος. Το ξαναλέω, όταν βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα προσφέρει μέσα από την υλική κατάθεσή του και την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του πάνω απ' όλα στην ομάδα, γιατί οι ποδοσφαιριστές θέλουν εμπιστοσύνη και να είναι ειλικρινείς απέναντί τους, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κρίση και η ειλικρίνεια είναι ένα δεδομένο το οποίο θα το πιστέψει πλέον ο ποδοσφαιριστής. Και βασιστούμε πάνω σε αυτό, τότε αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για φέτος και για τον χρόνο. Γιατί το δικό μας το παιχνίδι είναι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και προσπαθούμε λοιπόν να κερδίσουμε εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό και τους αντιπάλους, που καταλαβαίνετε ότι όλοι οι αντίπαλοι θέλουν να κερδίσουν τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Ευχαριστούμε πολύ.